γνωρίζετε το παραμύθι της χιονάτης. Μα και φυσικά το ξέρετε. Ας κάτσω εδώ να σας πω. Που η κακιά βασίλισσα τη μισούσε τόσο για την ομορφιά της και προσπάθησε να τη σκοτώσει. Αλλά δεν τα κατάφερε γιατί την έσωσε ο πρίγκιπας. Σε αυτό το παραμύθι η κακιά βασίλισσα επιστρέφει με μοναδικό σκοπό να καταστρέψει τα Χριστούγεννα της χιονάτης. Γρήγορα, γρήγορα, φέρτε μου τον καθρέφτη μου, γρήγορα. Πάρτε τα πόδια σας λοιπόν. Ο, νάτος, ο καθρέφτης μου, ο λατρεμένος μου, ο καθρεφτάκος μου. Ποιος τον κόσμο αυτό έχει τα αστέρι το πιο λαμπρό. Στον κόσμο αυτό το αστέρι το πιο λαμπρό το έχει η χιονάτη. Η χιονάτη, μα πώς, αφού ζει με τους νάνους στο δάσος, που βρήκε αυτή το λαμπρό ταστέρι για τα Χριστούγεννα, έπου. Ψάξε να το βρεις, αρχόντισά μου, ψάξε να το βρεις. Φίλοι μου, ελάτε όλοι εδώ, ελάτε έξω
χιονάτι, στο δάσος σκοτάδι και μόνο. Σε λίγες μέρες, παιδιά μου, θα έρχονται Χριστούγεννα. Τι συμβαίνει στο δάσος, γιατί είναι όλα σκοτεινά. Πού είναι τα ζώα, πού είναι τα πουλιά. Η Χιονάτη δεν θα ανοίξει ποτέ τα μάτια της. Το δάσος δεν θα ξαναζωντανέψει. Η κακιά βασίλισσα φταίει για όλα. Αυτή έχει το μαγικό του αστέρι. Μην ανησυχείτε, φίλοι μου. Θα φέρω το αστέρι και η Χιονάτη θα είναι και πάλι κοντά μας. Ο γενναίος πρίγκιπας, παιδάκια μου καλά, καταφέρνει να εξοντώσει την κακιά βασίλισσα. Τα μάγια λύνονται, το δέντρο στολίζεται ξανά και στο δάσος έχουμε γιορτή, γιορτή μεγάλη. Πρίγκιπά μου, πρίγκιπά μου, πρίγκιπά μου, με έσωσες για ακόμα μια φορά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, πρίγκιπα. Καλά Χριστούγεννα, Χιονάτη. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Γεια σας, καλά Χριστούγεννα. Γεια σας παιδάκια, είμαι η Κωνσταντίνα και σήμερα θα φτιάξουμε μαζί μια όμορφη χριστουγεννιάτικη κατασκευή. Ένα δεντράκι με απλά υλικά που έχουμε στο σπίτι όλοι. Αυτά που θα χρειαστούμε είναι ένα χαρτί ρολό, ένα κουκουνάρι που θα βρείτε στον κήπο, πινέλα και χρώματα, μια ωραία μυτούλα και ματάκια για το όμορφο προσωπάκι. Σημαντικό είναι η κόλλα, αλλά και για τη διακόσμηση το γκλίτερ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Στην αρχή βάφουμε το κορμό του δέντρου καφέ. Το γεμίζουμε όλο και το αφήνουμε για λίγο να στεγνώσει. Στη συνέχεια παίρνουμε το κουκουνάρι και με ένα άλλο πινέλο το βάφουμε πράσινο. Εδώ όποιος θέλει μπορεί να του ρίξει και λίγο γκλίτερ. Να γίνει πολύ ωραίο. Στη συνέχεια θα βάλουμε κόλλα γύρω γύρω από το ρολό. Και θα το τοποθετήσουμε πάνω. Ακόμα θα βάλουμε κόλλα στη μυτούλα. Και στα ματάκια. Έτσι, η κατασκευή μας είναι έτοιμη και πάρα πολύ εύκολη. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και να έρχεται μια όμορφη χρονιά. Thank you.